Κυρία Βαλαβάνη, να έρθουμε σε εσάς τώρα και να μας πείτε λίγο τα πράγματα και από τη δική σας σκοπιά, που είστε πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων, λοιπόν, για αυτό το περιστατικό. Γεια σας. Να πούμε ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορούμε και να τα γενικεύουμε. Φυσικά είναι καταδικαστέα. Να θυμίσω βέβαια, και πολύ σωστά το είπε η ψυχολόγος, ότι ο έφηβος έχει χαρακτηριστικά να προσπαθεί να γίνεται και αποδεκτός και να τραβήξει την προσοχή. Αυτό έχει να κάνει με την εφηβεία. Θεωρούμε ότι το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο να μιλάμε για καταστολή ή ποινές, έχει φύγει το θέμα. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για πρόληψη. Και αυτή τη στιγμή και τα μέτρα εδώ και 10 μέρες που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, θεωρούμε ότι είναι ανέξοδα. Μιλάνε για την καταστολή. Εμείς μιλάμε για πρόληψη και φυσικά η βία είναι σε όλη την κοινωνία. Πρέπει τα αντανακλαστικά της κοινωνίας να είναι μεγαλύτερα και της οικογένειας και των γονιών. Νομίζω ότι ζούμε όμως σε μια καθημερινότητα που πραγματικά ο χρόνος που περνάμε με τα παιδιά μας είναι πάρα πολύ λίγος, λάθος, θα έπρεπε να ήταν πολύ περισσότερος, αλλά αυτό έχει να κάνει συνολικά με ζητήματα της κοινωνίας. Έχει να κάνει με το εργασιακό ωράριο, έχει να κάνει με διάφορες δραστηριότητες που θα μπορούσαν πραγματικά να αγγίξουν την ψυχή των παιδιών. Μιλάμε για πολιτισμό και αθλητισμό που ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ενισχύουν τη συλλογικότητα, είναι ενάντια στη βία σαν πρόληψη. Όλα αυτά στην κοινωνία μας δεν υπάρχουν, ή αν υπάρχουν, υπάρχουν και με πληρωμή για λίγους και με ένα συνεχές τρέξιμο. Μάλιστα. Εγώ θέλω να... Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι σε τέτοια περιστατικά που έχουμε ζήσει σε πολλές περιπτώσεις στα σχολεία, η πρόληψη κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου μέσα στη σχολική κοινότητα σε τέτοια περιστατικά για όλα τα παιδιά είναι κρίσιμο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Έχετε και για τους γονείς, για το πώς θα αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Με ένα τέτοιο περιστατικό που κουβεντιάζεται, που μπορεί να μην έχει καταλήξει κάπου, αλλά πραγματικά πρέπει να φωτίσουμε τις σκληρές. Να είναι σε εξέλιξη. Ναι.